Άμεσο έχει. Ωραία μουσική μπήκε. Λοιπόν, αυτό. Εγώ έφαλα βέβαια όσον αφορά με την γυμναστική. Τι πρέπει να προσέξει κάποιος, εντάξει, και μέχρι ποια ηλικία πρέπει να γυμναζόμαστε. Και αν υπάρχει όριο ηλικίας και τι πρέπει να προσέχουμε βασικά. Θα σας πω. Μιλάμε απλά για άθληση, απλά για γυμναστική. Ναι, ναι. Απλώς να καρτίσεις εγώ το σώμα σου. Από τη μέρα που θα γεννηθεί κάποιος, σε εισαγωγικά, έτσι, μέχρι που μπορεί να περπατάει, μπορεί να γυμνάζεται. Μισό, και όταν λέμε γυμναστική, πείτε μου. Ναι, ήθελα, κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι ορισμένα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα, π.χ. καρδιάς, πίεσης, ξέρω εγώ. Δεν πρέπει να υπάρχει μια ιατρική γνωμάτευση πρώτα να κάνουν κάποιες εκτάσεις. Θεωρώ ότι είναι αυτονόητο. Εγώ δεν είμαι γιατρός για να σας πω ότι ο καρδιοπαθής μπορεί να πηγαίνει να κολυμπάει. Αυτό θα το κάνουμε σε συζήτηση με τον γιατρό του, έτσι, ανάλογα το πρόβλημα που έχει, και μετά μπορώ να μεσολαβήσω εγώ για να δω τι μπορεί να γίνει. Συνήθως αυτά τα άτομα ασχολούνται με κάποιες πιο ήπιες μορφές γυμναστική, ας πούμε το έντονο περπάτημα. Το περπάτημα, ναι, αυτό θα έλεγα. Και αυτό που συνιστούμε ανεπιφύλακτα για όλες τις ηλικίες ανεξαρτήτου επίπεδου και φυσικής κατάστασης είναι το κολύμπι. Ναι. Ναι. Το κολύμπι, Βοηθάει και πάρα πολύ στο δέρμα, ειδικά στις κυρίες. Πολύ καλά. Θάλασσα, εννοείς εσύ στην κυρία. Οπουδήποτε υπάρχει το υγρό στοιχείο, διότι το υγρό στοιχείο δημιουργεί κάθαρση, όπως ξέρετε, έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή και το υδρομασάζ, ας πούμε, θα μπορέσει να βοηθήσει. Καλό είναι να είσαι σε κίνηση. Εγώ να σε κίνηση, κίνηση το νερό γύρω-γύρω, τι θα γίνει. Το νερό γυμνάζεται. Για το δέρμα, δηλαδή. Αντί να κάνω εγώ το κολύμπι για να έχω καλό δέρμα. Το κολύμπι είναι η καλύτερη λιπογλυπτική που υπάρχει. Λιπογλυπτική, Φέρνει σε ισορροπία όλο το μυϊκό σύστημα και έχει το ατέλειο σώμα, το ιδανικό σώμα. Νομίζω από αύριο. Ποια πισίνα είναι ανοιχτή. Ποια πισίνα είναι ανοιχτή, παρακαλώ. Ας μην κάνουμε, ας μην πούμε πια. Υπάρχουν τα δημοτικά κολυμπητήρια Θεσσαλονίκη που λειτουργούν. Τα δημοτικά, μια χαρά. Ωραία τα τότε. Βασίλη, θα πάμε λοιπόν. Κανονικά. Κανονικά. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε. Τι λέει τώρα, μπορεί να πει. Από μέσα έχει αφινιάσει. Δεν έχουν θέρμανση, μάλιστα. Ευχαριστούμε. Α. Δεν έχουν θέρμανση. Κάνουν φυτωμένο δέρμα από το κρύο. Τι σχέση έχει αυτό που δεν έχουν θέρμανση πισίνε. Δεν μπορούν να συνεχίσουν. Γιατί το νερό είναι θερμενόμενο. Δεν έχουν το πετρέλαιο, δηλαδή να βάλουν αυτό. Το αέριο, μάλλον. Αέριο, συγγνώμη, τέλο πάντων. Πετρέλαιο, κολυμπήσουμε. Λοιπόν, ποια είναι η συχνότητα που πρέπει κάποιο να πηγαίνει στο γυμναστήριο. Την εβδομάδα, πόσε φορέ και πόση ώρα πρέπει τουλάχιστον να γυμνάζεται για να έχει κάποιος ένα σώμα φυσιολογικό, βέβαια. Να σου πω τώρα κάτι. Εμένα προσωπικά δεν με αρέσουν και αυτά που βλέπω τα πολύ γυμνασμένα, εμείς το ξέρω εγώ. Αυτό έχει να κάνει με το ότι θέλει ο καθένας προσωπικά. Το πράγμα είναι για μένα δεν μου αρέσει καθόλου όταν βλέπω. Πραγματικά. Και να σου πω και κάτι, ήταν και η αιτία για να φύγω από το γυμναστήριο. Γιατί σου στο παρατσάκι να κάνεις αυτό το σώμα. Όχι, δεν ήταν. Παιδιά, να σου πω κάτι, τι ήτανε. Απλά έπρεπε. Πήγα στο γυμναστήριο, ξέρεις. Πήγα στο γυμναστήριο. Έστρο ρεαλό, καλά. Χτυπήκε κάτω. Κατευθείαν. Λοιπόν, όταν κάθομαι, στο γυμναστήριο και βλέπω, ξέρω εγώ, όλους με τη σειρά 5 ώρες είναι στον καθρέφτη να κάνουν αυτό το πράγμα. Έτσι εδώ, γι' αυτό σε πω. Παιδιά, δηλαδή αυτό δεν υπάρχει πιο εκνευριστικό πράγμα. Είναι άρρωστοι, έχουν πρόβλημα καταρχήν αυτοί όλοι. Καταρχήν είμαι στο γυμναστήριο εγώ μια φορά, παλιά εγώ τα πήρα. Έκανα εκεί μέσα από διτήρα με μπάνγκ το ένα τάλο, είναι στον καθρέφτη ένα έτσι. Και κάνουν έτσι. Έτσι. Μπαίνω, εγώ κάνω τον μπάνγκ αυτά, ξυρίζουμε αυτά, ξανά παλεύω έτσι, έτσι. Δεν τον έδινα εγώ στη μεσία, αλλά εντάξει. Κάποια στιγμή μου λέει, φίλο, πω κάτι. Λέει, δεν είμαι ημίθεο. Το κοιτάω, λέω, ηλίθιος μπορεί, αλλά καταλαβαίνεις ότι η εικόνα καμιά φορά σε παγιδεύει. Αυτό του τέλειου κορμιού και της τέλειας εμφάνισης, τέλειου όρος, σε παγιδεύει. Αυτό που λέει για τον ψυχολογικό μοναρχισμό. Εκεί τότε είναι αυτό που λέει η ψυχολογία που μπορεί να σε συγκρατήσει αν έχεις δομημένη σωστά τα ψυχολογικά σου. Εγώ σου μιλάω και έχω φύγει από τα γυμναστήρια από αυτό το πράγμα. Δηλαδή όσες φορές και αν έχω πάει, έβλεπα με τις ώρες να κάνω τους καθρέφτες μπροστά και να κάνω αυτό το πράγμα. Να βλέπω το σώμα τους, να κάνω το. Ξέρω εγώ το. Και λέω και παντοκίνητο και χάσαμε. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε βέβαια σαν και αυτούς, λέμε και το αυτό. Αλλά αισθανόμουν τόσο μειονεκτικά απέναντί τους που λέω: Τάσο, δεν είσαι εσύ για το αγόρι μου, πας τα μπουκαλάκια σου και δίνε του. Κατευθείαν. Ενώ τώρα κοίταξε, με συγχωρείς. Αν μπαίνω εγώ στο γυμναστήριο και βλέπω 5 διαδρόμους να τρέχουν στους 4 κάτι γκόμενες και λοιπά, και να βλέπω στον 5ο του Τάσο. Πάνω! Εννοείται! Με συγχωρείς, να σου πω τώρα κάτι. Δεν ήμουν και έτσι τότε όμως. Μου αρέσει κάπως. Μια χαρά! Είμαι με αυτό, αλλά θέλω να σου πω. Μια χαρά είσαι.
Σημασία έχει πάντως ότι δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από τα όρια. Γιατί εγώ ξέρω. Μια ερώτηση, πάντως, ναι. Ναι, βέβαια. Ξέρω άτομα τα οποία είναι 6, 5, 6, 7 φορές την εβδομάδα συνεχώς. Πηγαίνουν συνέχεια γυμναστήριο. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι. Ενδείκνεται αυτό. Αυτό είναι όταν θέλουμε να πετύχουμε. Ένα ψυγάδι, αγωνιστικό συνήθως επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν και διπλές προπονήσεις και τριπλές την ημέρα. Έτσι. Αλλά αγωνιστικό. Μιλάμε για τον πρωταθλητισμό. Μιλάμε γενικότερα. Για επαγγελματίες. Εκείνο που επίπεδο... θέλω λίγο να μιλήσουμε πραγματικά και αφήσει τον κόπο γιατί. Έχουμε δει και πρόσφατα ένα θάνατο συγκεκριμένα από αναβολικά, ο οποίος πήγαινε κάποιος... Του Νίκο, τον Νίκο, δεν θα αναφέρω το αυτό, το όνομά του. Πήγαινε στο γυμναστήριο, γυμναζότανε και ταυτόχρονα έπαιρνε αναβολικά. Και βέβαια, επήλθε το μοιραίο. Με τα αναβολικά από ό,τι τουλάχιστον έχουν πει οι ιατροδικαστές. Είναι σωστό το να γυμναζόμαστε και να παίρνουμε αναβολικά? Σαφώς όχι. Σαφώς όχι. Ήταν η ερώτηση ήταν λίγο. Το ναι. Θεωρώ αυτονόητο. Ναι, ξέρεις, απλά είναι, ο καθένας έχει ελεύθερη είναι βούληση. Είναι τελείως διαφορετικό να το ακούσεις από μένα και τελείως διαφορετικά να το ακούσεις από κάποιον ο οποίος είναι γνώστης. Σαφώς όχι. Κάνω. Προσπαθούμε να επιδιώξουμε το μέγιστο αποτέλεσμα πρώτα με την διατροφή, χωρίς κανένα σκεύασμα και ανάλογα το στόχο, εκεί πέρα μπορούμε να επέμβουμε με κάποιο συμπλήρωμα διατροφής. Αλλά θα εξαντλήσουμε όλους τους παράγοντες τους διατροφικούς. Ούτως ώστε να μην φτάσουμε σε. Και μιλάω πάντα για συμπλήρωμα, δεν μιλάω για αναβολικά, έτσι. Δεν το συζητάω. Οι άνθρωποι που χάνουν πάρα πολλά κιλά είναι, ας πούμε, από 180-200 γίνονται ξαφνικά 80, 70, 90. Χάνουν 100 κιλά ξαφνικά. 50-60. Αυτό είναι υγιές, δηλαδή μπορεί να κρατηθεί ένας οργανισμός ο οποίος έχει συνηθίσει στα 200 κιλά να χάσει ξαφνικά 60-70. Έχει να κάνει με τον τρόπο που το κάνει, το ρυθμό και το χρονικό, και το χρόνο. Το χρονικό όριο. Απαιτείται χρόνος, εάν τα 80 κιλά αυτά τα χάσεις σε μια τετραετία, είναι απόλυτα, πιστεύω, υγιές. Αν τα χάσεις σε ένα χρόνο, θα βάλει τα διπλάσια. Θα βάλει τα διπλάσια. Οπότε, οπότε, οπότε δεν ξέρετε τι. Δεν ξέρετε τι. Πρέπει να γίνει και τρόπο ζωής μια σωστή διατροφή ώστε να τα διατηρήσει τα κιλά αυτά. Αυτό που λέει, πρέπει να γίνει παιδεία, πρέπει να γίνει, όπως είπα, από μέσα προς τα έξω. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει πρώτα να πάρθει η απόφαση για αυτό που θέλουμε να κάνουμε, ούτως ώστε να μας είναι πιο εύκολο στην πράξη. Ένα πράγμα ξέρω παλιά ότι σε περίπτωση που χαθούν πολλά κιλά, 100, οπωσδήποτε πρέπει να επισκεφθείς ένα πλαστικό χειρουργό. Καλά, ναι, γιατί μετά χαλάρωνε το δέρμα και χαλάρωνε το μάρσιπο. Δηλαδή, όντως, έρχε να δω και φοβήθηκα, πραγματικά φοβήθηκα. Ναι. Πόσο όμως το δέρμα, πόσο μπορεί να τσιπτωθεί. Λογικό δεν είναι. Είναι όπως έχεις μια σακούλα και τη βάζεις μέσα 5 μπουκάλια νερό και την αδειάζεις και... Ναι. Αυτό, σαν σακούλα. Είναι αυτό που λες, ήθελα λίγο να μείνουμε σε αυτό το από μέσα προς τα έξω. Υπάρχουν κάποιες μέθοδοι, κάποιοι τρόποι που μπορεί να βοηθήσουν έναν απλό άνθρωπο για να βοηθήσει και αυτό στο μέσα του και μετά το έξω του? Υπάρχουν κατάλληλα προγράμματα για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, διότι δεν μπορούμε να αφαιρθούμε σε γενικούς κανόνες τη στιγμή που κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός και έχει μοναδικές ανάγκες. Έτσι. Παίρνουμε τον άνθρωπο σαν άνθρωπο, έτσι, και επεμβαίνουμε ανάλογα με το τι ζητάει, επεμβαίνουμε με τη δική του συνένεση πάνω σε αυτό. Και υπάρχουν τα προγράμματα, ναι, επεμβαίνουμε πάνω σε αυτό. Πιστεύεις ότι η συμβολή κάποιου ψυχολόγου βοηθάει σε αυτό? Σίγουρα. Άμεσα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάποιο πρόβλημα σήμερα. Παιδιά, παλιά εγώ νομίζω ότι το να πας σε ένα ψυχολόγο ήταν ταμπού, θεωρείται ταμπού. Αυτό λέω, υπάρχει σήμερα, ακόμα στην Ελλάδα. Σήμερα το αναζητάμε νομίζω και μόνοι μας. Επιβεβλημένο είναι πλέον. Είναι από τις λάθος αντιλήψεις, μία από τις πολλές λάθος αντιλήψεις που έχουμε στην Ελλάδα. Διότι ποιος σας είπε ότι ο ψυχολόγος έχει να κάνει απαραίτητα με πρόβλημα? Ο ψυχολόγος μπορεί να είναι άμεση λύση. Ναι. Άμεση λύση για εξέλιξη, για γνώση. Είναι παρεξηγημένη έννοια, όπως πολλές άλλες. Δεν είναι ο γνωστός τρελογιατρός, δηλαδή. Όχι, όχι. Πρέπει να ξέρουμε τη διαφορά. Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά πάλι αυτό στην γυμναστική, εσείς είστε μια ομάδα από ότι... Είμαστε μια ομάδα με συνεργάτες, ναι. Ναι. Τι ακριβώς συνεργάτες έχετε? Έχω το διατροφολόγο μας με τον οποίο συνεργάζομαι τα τελευταία 2 χρόνια, είναι ο Μάλαμας του Σωτηρίου, ο οποίος έχει αναλάβει και επαγγελματίες αθλητές στη Θεσσαλονίκη, γνωστούς, δεν χρειάζεται να πούμε ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξη. Εκεί πέρα επιτρέψτε μου να μην πω όνομα. Γιατρό εννοείται. Ναι. Ναι, όχι, δεν θέλω. Υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξη, ανάλογα με το στόχο
και το τι επιδιώκει ο καθένας, πού επιδιώκει ο καθένας να φτάσει. Μάλιστα. Σε οποιοδήποτε επίπεδο, όχι μόνο στον αθλητισμό, γενικότερα. Αυτό το κατάλαβα πάλι, με συγχωρείς. Όταν λες όχι στον αθλητισμό, σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, τι εννοεί. Ο ψυχολόγος δεν είναι μόνο στον αθλητισμό, είναι σε πολλά επίπεδα. Είναι μπορεί να επέμβει παντού. Μπορεί να είναι παντού. Δηλαδή κοντά του γενικότερα, όχι μόνο για σε το πρόβλημα. Πρόκειται, θα σα το θέσω αλλιώς, είναι μια ομάδα υπό life coaching. Καταλάβατε. Ναι, το κατάλαβα, ναι. Για καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα. Για καλύτερη ποιότητα ζωής, επίτευξη στόχων, αναζήτηση στόχων εφόσον δεν υπάρχουν. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που είναι άβολοι. Δηλαδή πάνω στην πίεση, στην κρίση, έχουν χάσει το κίνητρό του. Λοιπόν, εμείς ερχόμαστε, επεμβαίνουμε. Εφόσον μας ζητηθεί, έτσι, και ανάλογα πορευόμαστε. Ό,τι μας ζητηθεί, εκεί επεμβαίνουμε. Και θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάτι που να μην γίνεται. Εφόσον υπάρχει η ζήτηση και η απόφαση. Αρκεί να υπάρχει θέληση. Φυσικά, ναι. Επεμβαίνουμε σε κάθε μορφής πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο σε σημερινός καλεσμένος. Και μπορούμε να δώσουμε βοήθεια να ακόμα και σε επαγγελματίες αθλητές. Θέλω να το τονίσω αυτό. Και σε επαγγελματίες. Και σε κάθε είδους κρίση. Αυτό το live coaching είναι... πάρα πολύ μου άρεσε εμένα τώρα. Ωραίο. Live coaching. Coaching. Δηλαδή είναι σαν. Προπονητής ζωής. Προπονητής ζωής. Όχι μόνο σωματικά και δεν είναι κυρίως εσωτερικά. Το σωματικό με μια σωστή απόφαση μπορείς να πεις τώρα ότι σε ένα χρόνο θα στεγνώσω, θα το κάνεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να έχει διάρκεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκινάνε και δεν έχουν διάρκεια. Εμείς μεσολαβούμε ώστε να γίνει τρόπο ζωής. Ναι. Όχι να γίνει στόχος, ο οποίος μόλις. Να είναι παροδικός. Θα δεις πολλούς να ξεκινάνε να κάνουν κάποιο άθλημα και στους 2 μήνες να σταματάνε και να λες πού πήγαν αυτοί. Ξεκινάμε με τον ενθουσιασμό όπως με κάθε δίαιτα ή με κάθε άσκηση και μετά τα παρατάμε. Το θέμα είναι να έχει διάρκεια. Δεν μας ενδιαφέρει η έκρηξη, μας ενδιαφέρει η διάρκεια. Έτσι. Πρέπει γενικότερα να μάθουμε να έχουμε υπομονή. Κανένα στόχος δεν επιτυχάνεται. Υπομονή, επινοή, στόχους και να χαμογελάμε πάντα, έτσι. Αισιοδοξία. Πρέπει να κάνω meditation επιγόντως, έχω να σας πω. Wow. Αυτό έχω να σας πω, γιατί... Βοηθάει και αυτό, πάρα πολύ. Ένα life coaching, ένα meditation, έτσι. Ναι, μόνος που θα διαλογιστώ, θα κάτσω και θα σκεφτώ, ας πούμε. Πιστεύεις και εδώ πέρα πώς μας βλέπεις έτσι χαλαρά τώρα, φιλικά, πέρα από την ιδιότητά σου. Χρειαζόμαστε ένα life coach, τι πιστεύεις. Χρειαζόμαστε ένα life coach. Είτε χρειάζεται κάποιος, είτε δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Αυτό πολύ καλό. Μπήκο μου άρεσε πάρα πολύ αυτό πραγματικά. Πάρα πολύ καλό. Είναι πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να έχεις κάποιο πρόβλημα για να ασχοληθείς με το life coaching. Απλά για να πας σε ένα επίπεδο παραπάνω από αυτό που είσαι. Φυσικά. Αυτά τα έχουν σχέση με, έχω ακούσει τα επίπεδα που είπες τώρα, τα τσάκρας, μάκρας, αυτό που τα επίπεδα. Όχι, αυτό είναι κάτι άλλο. Πήγες αλλού τώρα, σ' άλλο χωράφι. Έχουμε ολυμπιακό επεισόδιο, με έπιασε. Πάμε να κρύψουμε ό,τι έχουμε. Λοιπόν, καταρχήν θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ελπίζω να ξανάρθεις και να μιλήσουμε και για άλλα θέματα. Πιο εξειδικευμένα. Πιο εξειδικευμένα. Πολύ ευχαριστώ. Και πού σας βρίσκουμε αυτήν την ομάδα? Πού μας βρίσκετε? Αυτό μπορείτε να δώσετε κάποιο τηλέφωνο, κάτι μετά την εκπομπή και να μας επικοινωνήσετε μαζί μας. Ναι, κανονικά. Θα μου δώσετε εσείς, δηλαδή κάποιο. Φυσικά θα σας δώσω. Ναι. Δεν μπορώ να το δώσω αυτή τη στιγμή. Ναι, δώσω, θα... Α, δεν μπορεί. Όχι, δεν μπορώ. Okay. Okay, θα με επιτρέψετε, αλλά δεν μπορώ. Περίφημα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Και λέω, παιδιά, να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο. Το Ελλάδα Ταλέντα, το θυμόσαστε. Ναι. Δώσε μου λίγο γιατί ζεστάθηκα, δώσε μου, έχει πάρα πολύ ζέστη. Δώσε μου τα χαρτιά. Και το άλλο, και το άλλο. Εγώ θα σας πω. Το άλλο το χαρτιά. Όχι αυτό το άλλο. Σε πάρει. Μια ώρα μιλάς αυτό. Λοιπόν, εγώ θα σας πω στο Κορέα έχεις ταλέντο. Για να δούμε αυτό. Αντί για Ελλάδα έχεις ταλέντο, Κορέα. Τι κάνουμε στην Κορέα? Ένα παιδί 20 διάχρονο, έπαιξε για τη ζωή του. Εντάξει. Τι ταλέντο είχε? Είπε ότι από τα 3 τον άφησαν στο ορφανοτροφείο, στα 5 το έσκασε από το ορφανοτροφείο γιατί τον βασανίζανε. Τον βασανίζανε. Ναι, έζησε στους δρόμους. Τι είναι αυτό, πουλούσε. Κορέα έχει ταλέντο, ναι. Κορέα έχει ταλέντο. Αλλά έκανε την κριτική επιτροπή να κλάψει πραγματικά με τη φωνή του. Να! Πάμε να δούμε.